οι ακροατές και να θες να, να αγιάσεις δεν σε αφήνουν. Πώς το κάνουν τώρα δηλαδή. Εχθές με βομβάρδισαν με τη συνέντευξη του μοντελοποιού Βορείου Ελλάδος. Διότι επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, όπως λέει και ο φίλος μου Αντώνης, σε αυτή τη χώρα παίζει να είμαστε από τις ελάχιστες που ζούμε στον παλμό των μοντέλων και των μοντελιστών. Όπως κατέβει και με περίπου λέει λειτουργούν δημοσκοπικά. Λοιπόν, μου στείλανε χθες βράδυ τη συνέντευξη για το γνωστό πλέον μοντέλο Σαριγιάννη του ίδιου του καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Απιθύτα στην εφημερίδα Μακεδονία. Ο κύριος Σαριγιάννης λοιπόν ερωτήθηκε μεταξύ άλλων αν σε όλο αυτό το διάστημα, ναι ο άλλος είναι Νότιο Ελλάδος ο μοντελίστας, ο κύριος Σαριγιάννης ρωτήθηκε αν σε όλο αυτό το διάστημα βρέθηκε μπροστά σε κάποια άβολη στιγμή που τον ανάγκασε να μην θέλει να αποκαλύψει μία πρόβλεψη εφιαλτική που προέκυπτε από τα μαθηματικά του μοντέλα. Και ο ίδιος με απόλυτη λέει ειλικρίνεια απάντησε. Πολλές. Δηλαδή πολλές φορές έχει αναγκαστεί να μην θέλει να αποκαλύψει την εφιαλτική πρόβλεψη που του προέκυψε. Πολλές. Έχω πει και ψέματα ώστε να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Είχα υπολογίσει ότι θα φτάσουμε τα 25.000 κρούσματα την ημέρα, ο ΙΔΑ, αλλά είχα πει ότι θα φτάσουμε ως τα 5.000, γιατί ο στόχος μου δεν είναι να σπέρνω πανικό. Σκοπός είναι να ενημερώσω τους αρμόδιους για να πάρουμε μέτρα νωρίτερα. Δηλαδή, το μοντέλο έβγαζε 25, αλλά εγώ για να μην σπέρω πανικό είπα 5. Δηλαδή, τι μας είπε ο μοντελίστας, Βορείο Ελλάδος, ότι ο κόσμος να μην το μάθει. Αυτό είναι η ενημέρωση που κάνει ο μοντελίστας. Αυτή είναι η αντικειμενική ενημέρωση. Όλα όσα ακούγονται και προκαλούν άλλες φορές το γέλατα και άλλες φορές την αγανάκτηση. Έτσι θα πεις στην κοινωνία. Διασπείροντας ειδήσεις και πληροφορίες κατά το δοκούν του μοντέλου όσων έχουν αναλάβει να βγαίνουν να τα λένε αυτά. Και έτσι θα κάνει συμμέτοχο στη μάχη την κοινωνία. Και άντε και ενημέρωσε τους αρμόδιους ο μοντελίστας. Πώς τους ενημέρωσε τελικώς και με ποιο νούμερο, κατά τη δήλωσή του στη συνέντευξη. Τους είπε για τα 25.000 ή για τα 5.000. Και πού τους οδήγησε, να πάρουν μέτρα για 25.000 ή για 5. Και πώς υπολόγισε τα 25.000. Γιατί τα 5.000 μας είπε, τα δήλωσε ο ίδιος, τόσα και ας μην ήταν τόσα. Τα 25.000 ημερησίως ήταν τόσα. Και πώς το ξέρε, ενώ εμείς δεν τα είδαμε ευτυχώς ποτέ, ούτε αναμέρα, γιατί είναι πολλά για κάτι τέτοιο, ούτε και αναμήνα, γιατί είναι λίγα για κάτι τέτοιο, και αν οι άλλοι δεν θυμούνται, εμείς θυμόμαστε. Πώς λοιπόν τα υπολόγισα, με το μοντέλο? Το λέω γιατί όταν λέγαμε εμείς για τους μοντελίστες, εθίγησαν. Σας θυμίζω ότι στην εκπομπή μας 26 Φεβρουαρίου, τότε δηλαδή που έλεγε ότι υπήρχε αποκλιμάκωση και αντί για αποκλιμάκωση είδαμε επανακλιμάκωση προς τα πάνω και όχι για ένα αλλά για τρεις μήνες, ήταν τότε που το lockdown έγινε μέσα στο ήδη υφιστάμενο lockdown, ο κύριος Σαριγιάννης, γι' αυτό σας λέω, καλά το λέει ο φίλος μου Αντώνης, δεν παράζουμε τα μοντέλα, αλλά έλεγε, για ακούστε τι έλεγε ο ίδιος. Αυτό πραγματικά είναι μοντέλα συμπεριφοράς, αυτό που λέει, υπόθηκε... Τα στοιχεία που παίρνετε, τα παίρνετε από τον ΕΟΔΗ, είναι δικά σας στοιχεία? Όχι, είναι παίρνω τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, παίρνω στοιχεία κινητικότητας από την Google, από τότε που άρχισαν να τα δίνουν. Και χρησιμοποιούμε μοντέλα συμπεριφοράς για διαφορετικές καταστάσεις, για μαγαζιά, για εμπορικά κέντρα, για σχολεία, για μεταφορές κτλ. Για το σύνολο της πόλης έχουμε μοντέλα για την Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη, για προηγούμενες δουλειές, όχι μόνο. Κύριε Σαριγιάννη, εμείς ως δημοσιογράφοι παίρνουμε αριθμό τεστ και κρουσμάτων. Και πολλοί συναδελφοί σας παίρνετε πιο αναλυτικά στοιχεία, για παράδειγμα, πού γίνονται τα τεστ, στην κοινότητα, σε περιοχές, στα νοσοκομεία, ξέρετε την προέλευσή τους, παίρνετε αυτούς που όσους συχνηλατούν, σας δίνουν τέτοια στοιχεία εσάς? Όχι, δεν έχω παραπάνω στοιχεία. Έχω τα στοιχεία περίπου που έχουμε όλοι σχεδόν. Έχω λίγο παραπάνω στοιχεία σε σχέση με τη διαθεσιμότητα, μέσα τα έχω σε real time, αλλά τίποτα παραπάνω. Άρα αυτό σημαίνει, επειδή η πολιτική προστασία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την χιλιλάτηση, γι' αυτό σας ρώτησα. Άρα ουσιαστικά σε αυτό το μοντέλο
εξ αντικειμένου, όχι γιατί δεν το θέλετε εσείς, δεν μπορείτε να βάλετε τέτοια στοιχεία. Πόσο αβεβαιότητα μπορεί να έχει λοιπόν ένα τέτοιο μοντέλο που μπορεί να είναι το καλύτερο, αλλά δεν έχει σχέση με το τι φτιάξατε εσείς ως μοντέλο. Καταλάβατε τι ρωτώ. Ρωτώ για τα στοιχεία. Τα στοιχεία που μπαίνουν θα είχατε την ανάγκη να είναι πιο εμπλουτισμένα. Έχω ακούσει τον κύριο Βανταράκη που λέει θα έπρεπε να είναι σε όλη την επιστημονική κοινότητα αυτά τα στοιχεία, διότι εδώ έχουμε πόλεμο, συναγερμό. Ο Δημοσθένης Σαριγιάννης θα τα ήθελε αυτά τα στοιχεία? Θα τα ήθελε σαν το νερό στην έρημο. Θα ήταν το βασικό πράγμα που θα ήθελα. Να σα πω την αλήθεια, τελείως ανθρώπινα. Χθες το βράδυ μιλώντας με τον κύριο Θάνο και θέλω να τον αφήσω δημοσίως το στιγμή του, γιατί μιλήσαμε πολύ αργά, ήταν φαντάζομαι κουρασμένο. Και ζητώντας τα στοιχεία που σας είπα, τη χρονοσειρά των δειγματοληψίας των ενταγμένων στελεχών, μου είπε με πολύ χαρά και ευκολία φυσικά να μου τα δώσει σε επίπεδο επιστημονικής συνεργασίας, και μέσα μου ειλικρινά γελούσα σαν μικρό παιδί, γιατί ήταν η πρώτη φορά σε αυτόν τον χρόνο που είπαν άνετα, σου δίνω τα πραγματικά δεδομένα από τις αναλύσεις και τη δειγματοληψία. Οπότε πραγματικά αυτό λείπει, αν θέλετε να πούμε την αλήθεια. Άρα υπάρχει κίνδυνος αστοχίας των ανακοινώσεων που γίνονται από τη στιγμή που λείπουν? Για να λείπουν και από εσάς σημαίνει δεν τα έχουν ούτε οι ίδιοι. Εγώ αυτό, ή υπάρχει περίπτωση να τα έχει δει, αλλά να μην τα παίρνετε εσείς? Εγώ νομίζω ότι κάποια στοιχεία τα έχει. Ότι δεν μπορεί να μην ξέρει πόσα τεστ έκανε στο Ηράκλειο, ας πούμε. Εγώ δεν το ξέρω. Αναγκαστικά παίρνω τα τεστ που λέει ο Ιωδί ότι έκανε σε όλη την χώρα και αναλογικά το διασπείρω στις διάφορες περιοχές. Εσείς κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας. Αναρωτιέμαι πώς λέει μετά ο Ιωδί και η Επιτροπή ότι πήρα τα στοιχεία του Σαριγιάννη που του έχω δώσει όμως λειψά να τα φορτώσει στο μοντέλο. Άρα κατά κάποιο τρόπο πρέπει να γίνετε και ταχυδακτυλουργός για να έρθείτε πολύ κοντύτερα σε αυτό που προβλέπετε. Κοιτάξτε, η αλήθεια, για να λέμε την αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η επιστήμη της ανάλυσης δεδομένων, γιατί που σας είχα περί αυτού πρόκειται και τη μοντελοποίηση συστημάτων, επιτρέπει με υπολογιστικά εργαλεία να πλησιάσει κανείς την πραγματικότητα φαινομενολογικά. Δηλαδή βλέποντας, παρατηρώντας την εξέλιξη του φαινομένου. Όχι αναγκαστικά έχοντας όλες τις ενδιάμεσες στιγμές των παραμέτρων. Μπορούμε να τις εκτιμήσουμε και με βάση αυτό να κάνουμε τον αλγόριθμο βελτιστοποίηση που εφαρμόζουμε ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη δεδομένων που υπάρχει, για να μπορούμε να είμαστε όσο δυνατόν καλύτεροι στην πρόβλεψη και βεβαίως αντίστοιχα στην ενημέρωση της πολιτείας. Κύριε Σαριγιάννη, εγώ δεν αμφισβητώ τη δικιά σας ικανότητα και το μοντέλο σας. Αναρωτιέμαι όμως με τι καύσιμο καλείται ο Σαριγιάννης. Θέλω να δείτε, οι τηλεθεατές, αναζητήσαμε πώς θα μπορούσε να είναι τα στοιχεία που θα έπρεπε να φτάνουν και στον κύριο Σαριγιάννη. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν αναπεριφέρεια, αναδήμο και κοινότητα, από ενέργειες σε ΟΔΗ, οικειοθελώς, οικειοθελώς, βλέπετε, από καταβλισμούς, από κλειστές δομές, από μονάδες υγείας, από τα νοσοκομεία και τα ιδιωτικά εργαστήρια, τα ιδιωτικά ιατρία, και το βλέπετε και συνολικό. Ένα τέτοιο πράγμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτό που λέει ο κύριος Σαριγιάννης, δεν μπορεί να το έχει. Έχει χοντρικά κρούσματα, τεστ, το τι γίνεται μέσα στα νοσοκομεία, άρα δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται και μέσα στα σπίτια. Έτσι δεν είναι, κύριε Σαριγιάννη? Ναι, να το ξέρω δεν μπορώ. Να το εικάσω με ομοιώσεις μπορώ. Μάλιστα. Όπως το λέτε είναι. Όπως το λέτε. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα ένα χρόνο μετά που δεν αφορά εσάς. Οι αρμόδιες αρχές να κινηθούν κατά τρόπο από τη στιγμή που είστε ένα από τα χρηστικότατα εργαλεία αυτή τη στιγμή της χώρας. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπου και να ανοίξεις για μοντέλα προγνωστικά θα ακούσεις, και είναι προς τιμή σας που το κάνετε κύριε Σαριγιάννη, το Δημοσθένη Σαριγιάννη. Αλλά κάποιος πρέπει να πει σε αυτούς που τροφοδοτούν με στοιχεία τον κύριο Σαριγιάννη ότι χρειάζεται περισσότερα στοιχεία, είπε σαν το νερό. Λοιπόν, είδατε που σας το έλεγα ότι ο φίλος μου Αντώνης καλά το έλεγε. Ζούμε την εποχή των μοντελιστών. Πώς το λένε το παιχνίδι, Greece Next, έλα, Top Model, μπράβο Νίκο. Greece Next Top Model, εκεί θα πάμε. Διότι άμα κύριε Σαριγιάννη μου λέτε ότι έχετε λυπή στοιχεία, τελικά πώς ενημερώνατε? Με τα 5.000, γιατί το είπατε χθες, έχω πει και ψέματα για να μην τρομοκρατεί ο κόσμος. Ωραία. Τι ωραία δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Εσείς πώς ενημερώνατε, με τα 5, με τα 25, και αν ήταν 25, πώς προκύπταν 25, αφού δεν είχατε στοιχεία παρά μόνο φαινομενολογικά? Μωρέ, δίκιο έχει Αντώνης. Μια χαρά το λέει. Δημοσκόπηση κάνουν οι μοντελίστες. Πιστέψτε με, κάνουν δημοσκόπηση. Μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο μια ανάλυση εταιρεία και να σας ρωτά. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν,
για μαζευτείτε Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, μοντελίστες λίγο, διότι τελικώς αυτή η εισήγηση κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Ο Τάκης μου λέει τι γίνεται με τα κορονοπάρτι. Παιδιά, μάλλον ξεχάσατε τι είπε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας για τα κορονοπάρτι. Δεν το έχετε καταλάβει καλά. Υπάρχει ειδικό σώμα. Σας το θυμίζω. Σας ενημερώνω ότι ενεργοποιείται και η ειδική μονάδα ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και ένα συγκεκριμένο σχέδιο της Ελλάς που δεν αφορά μόνο στη Μύκονο, αλλά αφορά γενικότερα σε όλη τη χώρα και στην Ηπειρωτική και στην Ισιωτική. Παράνομα πάρτι σημαίνει διασπορά. Διασπορά σημαίνει αύξηση κρουσμάτων. Αύξηση κρουσμάτων σημαίνει συρροές. Συρροές νομίζω σημαίνει μέτρα, αναγκαστικά, και μέτρα σημαίνουν κλείσιμο δραστηριοτήτων, προφανώς και ζημιά, μεγάλη ζημιά, τεράστια ζημιά στις τοπικές οικονομίες εν μέσω τουριστικής περίοδου. Λοιπόν, θα κλείσουμε σήμερα, γιατί σας είπα, εμείς χθες είδαμε 3,5 ώρες με 4 κοντά, 3, όχι 3 και 40, συζήτηση στη Βουλή που γινόταν για τον Green Pass. Προσέξτε, γιατί είναι πιστοποιητικό υγειονομικής κατάστασης των διακινούμενων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το Green Pass. Δεν είναι αμιγώς εμβολιαστικό. Το λέω για κάποιους που λένε άλλο αυτό. Όποιος θέλει αποδεικτικό 2 εμβολιασμό είναι άλλο. Στο gov.gr. Αυτό εδώ που αποφασίστηκε χθες στη συντριπτική πλειοψηφία είναι ένα πιστοποιητικό υγειονομικής κατάστασης όσων πολιτών διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περιέχει όλα. Αν έχεις κάνει, αν δεν έχεις κάνει 2 δόσεις. Αν δεν έχεις κάνει ή το μονοδοσικό. Αν δεν έχεις κάνει, αν έχεις rapid, αν έχεις μοριακό, άλλα στοιχεία, αν δεν πρέπει να το κάνεις, τα περιλαμβάνει όλα. Έτσι. Έχουμε αφήσει καιρό την αξιωματική αντιπολίτευση επί του θέματος, δεν την ξεχνάμε όμως. Λοιπόν, θα κλείσουμε σήμερα με τον άλλοτε Υπουργό Υγείας. Για ακούστε τον κι αυτόν να το πω. Καλώς τον και ας άργησε το συμπατριώτη μας τον Ανδρέα τον Ξανθό. Και μην πει κανείς πως τα λέγει και πριν. Εμείς και φαντάζομαι και πολλοί άλλοι παρακολουθούν συστηματικά το τι γίνεται στη χώρα. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι θα πει προβάλλω ένα θέμα. Ιδιαίτερα όταν είσαι επιφορτισμένος με το ρόλο του ελέγχου. Όπως αυτόν που εκ των πραγμάτων οφείλει να έχει αντιπολίτευση και μάλιστα εξωματική. Είμαστε επίσης σε θέση να διακρίνουμε και τον τρόπο που προβάλλουν τα σοβαρά ζητήματα και τον τρόπο που πρέπει να γίνονται έγκαιρα οι κατάλληλες παρεμβάσεις. Λοιπόν, επειδή και τα self-pan στα σούπερ μάρκετ είναι πλέον σαν να ζητάς το χαράλαμπο να σταματήσει να χε και τα λοιπά, ο κύριος Ξανθός χθες στην τοποθέτησή του στη Βουλή έκανε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, αλλά νομίζω ότι κάπως αργά. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα και να είμαστε καλά να τα πούμε Παρασκευή 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλους, καλώς τον και ας άργησε. Ήταν λάθος για παράδειγμα που επιλέχθηκε η μεθοδολογία, η διαγνωστική, το self-test. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν υψηλού υγειονομικού ρίσκου για παράδειγμα η δυνατότητα μετακίνησης στα νησιά Ελλήνων πολιτών μόνο με self-test. Το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι έχει προβλήματα και στην αξιοπιστία ως μέθοδος, αλλά και στην αξιοπιστία της δήλωσης.